φίλοι και φίλες του Άμπουλα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο έναν από τους παλαιότερους παράγοντες στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας, τον πρόεδρο του Χαραβιακού, τον κύριο Μανώλη Φίτρο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πρόεδρε, είχαμε την απόφαση έναρξη του πρωταθλήματος 28 Μαρτίου και θα γίνει ένας γύρος. Ένα. Το πρώτο σου σχόλιο, πρόεδρε. Κοιτάτε, αυτή τη στιγμή η απόφαση είναι σωστή που πήρε η ΕΠΟ. Διότι οι ημερομηνίες δεν μας παίρνουν. Ένα γύρο. Θα τηρήσουμε τα πρωτόκολλα με τα τεστ που κάθε εβδομάδα τα κάνουμε και να τελειώσουμε το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Εσείς ήσασταν υπέρ, θέλατε να διεξαχθεί... Εγώ είμαι υπέρ, αλλά να μας βοηθήσει η πολιτεία να τα βγάλουμε πέρα. Οικονομικά, η διαιτησία όπως πήραν απόφαση να είναι μειωμένη, οι Δήμοι να αναλάβουν τα τεστ. Είμαι σύμφωνος σε αυτά. Έχει βγει απόφαση για τα τεστ, δεν έχει. Έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο από εβδομάδα για να τονίσω το πρόβλημα αυτό. Είστε αισιόδοξος? Ναι, είμαι αισιόδοξος. Άρα η Δημοτική Αρχή Λιούπολης... Δεν έχουμε κανένα παράπονο, είναι κοντά μας. Άρα στη συνάντηση θα συζητήσετε αυτό το θέμα ώστε ο Δήμος, ναι, η Δημοτική Αρχή να σας στηρίξει και να αναλάβει τα τεστ. Το πιστεύω ότι θα αναλάβει. Ωραία. Πρώτη προπόνηση σήμερα. Ναι. Άπαντες παρόντες. Άπαντες παρόντες. Ποιος θα είναι ο στόχος του Χαραβιακού? Κοιτάτε, ο στόχος είναι παιχνίδι με παιχνίδι. Δηλαδή, ο στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Και ό,τι προκύψει. Εντάξει, ένας γύρος είναι τώρα. Έχουμε 6 βαθμούς, έχουμε 6-3 παιχνίδια, έχουμε ακόμα άλλα 8. Εμείς δεν έχουμε κάνει το ρεπό, έχουμε άλλα 7 παιχνίδια. Και έχετε ευνοϊκό πρόγραμμα, έχετε μόνο ένα ταξίδι. Έχετε... Εντάξει, ένα παιχνίδι έχουμε βασικά εκτός έδρα. Γιατί αυτό. Το άλλο είναι με το γειτονικό σωματείο της Ούσου Ηλιούπολης. Δεν παίζει ρόλο το γήπεδο, η έδρα. Αν έχεις ομάδα όπου και να πας, δηλαδή έχεις καλή ομάδα, θα παίξεις και να κερδίσεις. Το χρονικό διάστημα είναι επαρκές μέχρι τις 28 Μαρτίου, θα είναι έτοιμες οι ομάδες? Είναι επαρκές, διότι τα παιδιά όλα είναι προπονημένα από τη φυσική κατάσταση και δεν μπορούμε να κάτσουμε και παραπάνω, να πάει πότε, μέχρι Ιούνιο, τέρμα, τέλος Ιουνίου δεν μπορούμε να... Με στις ζέστες τώρα παίρνουν τα παιδιά αυτά, είναι φοιτητές, είναι σχολεία άλλοι. Ωραία. Ήθελα να... τώρα την άποψή σας γενικά. Ναι. Έπρεπε να δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη του πρωταθλήματος. Κοιτάτε, αν είμαστε ασφαλές, σωστά έγινε η έναρξη. Θα είμαστε όμως μετά από ένα μήνα. Γιατί υπάρχουν πολλά σωματεία που αντιδρούν. Καλά, πολλά σωματεία το λένε, αλλά μεταγραφές κάνουν. Το ποδόσφαιρο είναι γλυκό, η μπάλα... Είναι πολύ γλυκιά. Ο χώρος που είμαστε, εγώ είμαι 50 χρόνια στον χώρο, δεν έχω χάσει παιχνίδι του Χαραβιακού. Από τότε που είμαστε επαγγελματικό σωματείο, παίξαμε 15 χρόνια στα επαγγελματικά σωματεία λίγες. Β' Αθηνική, Γ' Αθηνική, Περιφερειακό παλιά και τώρα παίζουμε στη Γ' Αθηνική. Λοιπόν, χωρίς ποδόσφαιρο δεν κάνουμε. Στα σχέδιά σας είναι να ενισχυθεί η ομάδα. Θα γίνουν κάποιες προσθήκες. Θα γίνουν, ναι. Θα κάνουμε, αλλά πιο πολύ είναι για μελλοντικά. Δεν ρωτάω όνομα. Θέση μπορείτε να μας πείτε. Σε ποια θέση θα είναι? Μπροστά και στο κέντρο, κεντρικό. Ωραία. Οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές, πρόεδρε, έτσι? Καθημερινές. Κάνουμε και στο Α' Λίπολης και στο τέταρτο Ηλίουπολης. Πάμε τώρα στο οικονομικό, διότι ο Χαραβιακός έχει αρκετούς φιλάθλους, δεν μπορούν να
έρθουν στο γήπεδο να σας στηρίξουν. Εδώ είναι, πρώτα να σας πω και ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς, όλα τα σωματεία, όχι ο Καλαθιάκος μόνο, ότι δεν έρχεται αστυνομία στο γήπεδο. Χωρίς αστυνομία δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον κόσμο. Κάνω παράκληση στην ΕΠΟ να κάνω έγγραφο στην αστυνομική δύναμη να έχουν αστυνομία στα γήπεδα. Δεν μπορούμε. Πηδάνε τα κάγκελα, σπάνε τις πόρτες. Πώς θα του πεις το άλλο πιες έξω, θα σου ρίξει καμία με ένα ξύλο, καταλάβατε τι έγινε. Και να πληρώνουμε προστήματα. Πού τα πάει αυτό. Πώς ήταν το πρωτάθλημα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, στις λίγες αγωνιστικές που έγινε. Στις που παίξαμε. Εμείς είμαστε πολύ καλοί. Κάναμε δύο νίκες, χάσαμε από ένα παιχνίδι τον Πανιόνιο στο 94 λεπτό, μια άτυχη στιγμή. Μπάλα είναι, μπήκε μπάλα, τα κάνουμε. Όταν σφίζω γιατί κρίνει το αποτέλεσμα, αλλά δεν λύγει το παιχνίδι. Λοιπόν, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το υλικό που έχουμε, γι' αυτό δεν φύγει κανένα ποδοσφαιριστή και ενισχύουμε και την ομάδα. Ποιες ομάδες πιστεύετε ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο? Τώρα να σας πω κάτι. Σε 8 παιχνίδια μέσα, αυτή τη στιγμή προβλέπεται η Λούπολη και ο Πανιόνιος και μετά είμαστε εμείς. Είναι λίγα τα παιχνίδια, δεν μπορώ να πω από τώρα. Ο Όμιλος έχει πολλά ιστορικά σωματεία. Ναι, αυτός ο Όμιλος είναι Όμιλος Super League 2. Όταν παίζουν από τις 11 ομάδες, οι 9 είναι επαγγελματικές πρώην, Α' Εθνική και Β', είναι ονόματα τα ταχτά. Έχει Πανιόνιο, Εθνικό, Πρωτευτική, ομάδες με ιστορία. Εμείς, η Λούπολη. Πάμε τώρα στο οικονομικό κομμάτι. Ο Φωστήρας Σταύρο. Στο οικονομικό... Δεν βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα, έτσι, Πρόεδρε. Δύσκολα πολύ. Δύσκολα, διότι με μαγαζιά κλειστά, επιχειρήσεις, ο κόσμος χωρίς να έρθει στο γήπεδο να πληρώσει αυτό το εισιτήριο που λέμε, πώς τα βγάλουμε πέρα. Γι' αυτό ζητάμε από την πολιτεία ενίσχυση και από τους δήμους. Μια φορά τα βγάλουμε πέρα. Αλλιώς τα έχουμε πρόβλημα. Όλα τα σωματεία τα έχουν πρόβλημα. Σε όλη την Ελλάδα. Πρόεδρε, να μου αναφέρετε και τους συνεργάτες σας. Ποιοι είναι μαζί σας στο ΔΣ. Είναι, έχω συμβούλιο κανονικά. Τα θες και κόμματα. Είστε όλοι δηλαδή μια γροθιά. Μια γροθιά είμαστε. Και εμείς είμαστε μια ζωή χαραβιακή και αυτοί που είναι μέσα στο συμβούλιο είναι πολλά χρόνια. Είστε από τους παλαιότερους παράγοντες στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. 50 χρόνια ακριβώς. Υπήρξε στιγμή που να είπατε, να πικραθήκατε ή να στεναχωρηθήκατε και να είπατε φεύγω, τα παρατάω και φεύγω? Όχι. Όλα αυτά τα χρόνια? Δεν έχω πιστεί. Μπορεί κάποια στιγμή να λέω στο θυμό μου κάτι, αλλά μετά τα ξεχνάω. Τι είναι αυτό όλα αυτά τα χρόνια που σας έκανε να παραμείνετε στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και στο χαραβιακό? Είμαστε και 15 χρόνια πάει. Μην το ξεχνάς, ήμουν γενικός αερικός τότε, επισκοπελίτη. Από είμαστε 15 χρόνια, είμαστε μαθηματικό, παίζαμε όλη την Ελλάδα έχω γυρίσει. Παιχνίδι το χαραβιακό δεν έχω χάσει. Ποιες είναι οι καλύτερες στιγμές του χαραβιακού, ποιες στιγμές ξεχωρίζετε? Είναι όταν κάνουμε ανώδους. Όταν κάναμε άνοδο το 81-82, πήγαμε στην τέταρτη εθνική, μετά πήγαμε γάμα, β' εθνική, μείναμε κάπου 10 χρόνια. Μετά πέσαμε, πήγε η ομάδα πάλι στα τοπικά, αγωνίστηκα μόνος μου μαζί με τους συνεργάτες μου, ορισμένους τους κατά καιρούς εφόρτους, αλλά άλλοι φεύγανε, ξέρετε τώρα πως είναι τα αστυνομικά σωματεία, και πήρα και δύο ανώδους τα τελευταία 5 χρόνια. Φτιάχναμε εθνική και πέσαμε μια χρονιά και ξαναβήκαμε την άλλη. Από όλους τους προπονητές που έχετε συνεργαστεί. Εγώ με πολλούς προπονητές, τι να σου πω τα ονόματα. Όχι, τώρα... δεν θέλω να μου πείτε ονόματα, με ποιους είχατε έτσι την καλύτερη συνεργασία? Είχαμε τον Κυριακού τον Βασίλη, γιατί είμαστε πολλά χρόνια, 10 χρόνια μαζί. Και με άλλα παιδιά πέρασαν από εδώ, που έχουν κάνει καριέρα. Είναι ο Χαντές ο Βαγγέλης, ο Καπώνης ο Πέτρος, ο... Παπαδάκης, ο Αλβέρτος, δεν τον ξέρει τώρα. Βεβαίως. Ο κύριος Μαργαρίτης που τον έχουμε τώρα 12-13 χρόνια. Ο Ρόπας ο Λουκάς. Είναι κι άλλοι, έχουν περάσει κι άλλοι. Τώρα τι να σας πω από ονόματα. Τι σημαίνει χαραβιακός για εσάς? Χαραβιακός σημαίνει πολλά. Σας είπα, έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο χαραβιακό.
Αυτό μόνο. Ωραία. Τώρα, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Τον επόμενο μήνα έχουμε εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Είστε πολλά χρόνια στο χώρο. Τη δική σας, είστε ευχαριστημένος από τη διοίκηση της ΕΠΣΑ, το έργο που έχει κάνει. Αν είναι Δημητρίου, εγγύηση. Αυτό θα σου πω. Είμαστε μαζί πολλά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος εργατικός, αγαπάει το ποδόσφαιρο και αυτός είναι πολλά χρόνια και ασχολείται και με την Ένωση και συντάξει σε σωματείο, η διάφορο σωματείο, το εγάλιο, δεν ξέρω ποιο ομάδα ήταν. Και είναι ένας άνθρωπος ποδοσφαιρόβλος, μπορώ να σου πω, δηλαδή χρόνια. Και κάνει και καλά τη δουλειά του. Θα ήθελα και τη γνώμη σας και για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Η εικόνα των πρωταθλημάτων. Κοιτάτε, η Αλφα Αθηνών της ΕΠΣΑ είναι περίπου ίδια όπως είναι η Τρίτη Εθνική σε ορισμένους ομίλους. Είναι ένα πρωτάθλημα δύσκολο πολύ. Έχει καλές ομάδες, με ιστορία και είναι πολύ δυνατές. Δηλαδή για να πάρεις πρωτάθλημα στην ΕΠΣΑ, πιο εύκολα το παίρνεις εδώ στη ΓΑΜΑ Εθνική παρά στην ΕΠΣΑ. Θα προτρέπατε νέους παράγοντες να ασχοληθούν με το χώρο. Βεβαίως. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με το οικονομικό. Ναι. Εντάξει, οικονομικά πάντα ήταν οικονομικά. Μην νομίζετε και από 30 χρόνια ή 40 ή 50 ή 20 ή 10. Πάντα ήταν το οικονομικό πρόβλημα σε αυτά τα σωματεία. Αν δεν βοηθήσει ο κόσμος, δεν βοηθήσουν η δημοτική αρχή. Δεν γίνεται. Εσείς έχετε κάποιον χορηγό, θα θέλατε να ευχαριστήσετε κάποιους ανθρώπους που σας βοήθησαν. Ναι, έχουμε χορηγούς. Τώρα, αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπαλόγλου τους ξέρει. Κύριε Μπαλόγλου, η χορηγή μας πήγε φέτος, ο κύριος... Έχουμε την Οικοπετρόλ. Οικοπετρόλ, που ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την οικογένεια Αργυρού, δηλαδή, που είναι στην Ηλιούπολη Αργυρούπολη με πετρελοειδή. Οικοπετρόλ. Αυτούς θα θέλατε να ευχαριστήσετε που σας στηρίζουν έτσι. Και τους φιλάθλους μας που ακολουθάνε κοντά στην ομάδα και για το οικονομικό που μας βοηθάνε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά. Και να είναι όλοι κοντά στην ομάδα μας. Πιστεύετε ότι μετά τη ΓΑΜΑ Εθνική θα ξεκινήσουν και τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ? Δύσκολο. Πώς θα ξεκινήσουν αυτά? Ειδικά Β' κατηγορία και ΓΑΜΑ, πώς, σε τι γήπεδα θα παίξουμε? Εδώ τώρα που κάνουμε προπόνηση εμείς, απαγορεύεται να μπει άλλη ομάδα και χωριζόμαστε με το Γουσού Ηλιούπολης, στο ένα γήπεδο μια εβδομάδα, μια πάει, την άλλη μια. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς θα παίξει Β' ΓΑΜΑ Αθηνών, πώς θα παίξουν αυτοί? Με τι, ειδικά η ΓΑΜΑ, πώς, με τι τεστ θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς, με τι πρωτόκολλο θα παίξουν? Τώρα, οι ακαδημίες λειτουργήσατε φέτος μέχρι την διακοπή. Για μένα οι ακαδημίες πρέπει να ανοίξουν. Τέλος Μαρτίου τουλάχιστον πρέπει να ανοίξουν σε ένα μήνα. Διότι από εκεί βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές. Από τις ακαδημίες. Και τώρα με το νέο νόμο που πάνε να βγάλει ο κ. Σαββιενάκης, ότι μόλις πάει 18 χρονών ο παίκτης μπορεί να φύγει, αυτό είναι μαχαιριά στα σωματεία. Δηλαδή βγάζουμε ένα παίκτη καλό, δύο, μόλις πάει 18 χρόνια να φεύγει. Αυτό είναι μια μαχαιριά στην καρδιά μας, μας ρίχνει ο κύριος Σαββιενάκης. Ωραία. Πρόεδρε, τι μπορείτε να υποσχεθείτε στους φιλάθλους του Χαραβιακού? Ο Χαραβιακός θα είναι έτοιμος 28 Μαρτίου για να κάνει το καλύτερο δυνατό στο πρωτάθλημα. Ναι, θα είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε μια καλή πορεία. Ωραία. Θα θέλατε... Δεν λέμε από μεγάλα λόγια, αλλά πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή πορεία και ότι έρθει. Θα θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Όχι, υγεία να έχουμε, όλος ο κόσμος να προσέχει μέχρι να τελειώσουμε και τα εμβόλια, να είμαστε ασφαλείς και να είμαστε μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στα γήπεδα. Εσείς που είστε μαθημένος τόσα χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου, να είστε στο γήπεδο, στην προπόνηση, πώς περάσατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Εγώ περπατάω πολύ. Κάθε πρωί είμαι συνταξιούχος τώρα και περπατάω κάθε μέρα 2 ώρες.
Και έτσι μου πέρασε και βλέπω και τηλεόραση, βλέπω τα παιχνίδια που δεν μου λείπουν. Που μας λείπουν, τα βλέπουμε ζωντανά, τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Αυτά. Ωραία. Σήμερα ήταν μεγάλη χαρά μας που ήταν εδώ. Γίναν τα τεστ, έτσι βγήκαν όλα αρνητικά. Όλα, εντάξει, είμαστε καλά. Και... θα κάνουμε προπόνηση και όλα είμαστε εδώ. Τα τεστ τώρα είναι ένα για κάθε ποδοσφαιριστή, είναι εβδομάδα. Ναι, ναι. Εκεί έχουμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, όπως σας είπα. Βεβαίως. Να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει οικονομικά να μπορέσουμε να τα κάνουμε, να μην ματώνουμε. Έχουμε άλλα που έχουμε στο κεφάλι μας, να μην έχουμε και τα τεστ. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ και υγεία. Υγεία και κάθε επιτυχία στην ομάδα, ευχαριστώ, στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ευχαριστώ.